Νέα δημοσκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου σε 13 περιφέρειες της χώρας με δείγμα 762 ατόμων έρχεται στο φως από την Kappa Research αναδεικνύοντας την τάση στην ελληνική κοινωνία για τη νέα συμφωνία με τους δανειστές. Συγκεκριμένα το 51,5% των πολιτών θεωρεί θετική τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων μας, σύμφωνα με την πανελλαδική δημοσκόπηση της Kappa Research για το βήμα.gr. Αντίστοιχα, υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ότι η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή και φτάνει το 70,1% έναντι 25,3% που θεωρούν ότι θα πρέπει να καταψηφιστεί. Ως προς το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τα επώδυνα μέτρα που περιέχει η συμφωνία, το 48,7% θεωρεί τους Ευρωπαίους που δεν έδειξαν κατανόηση στο πρόβλημα της Ελλάδας, έναντι 44,4% που καταλογίζει την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση και την λαθασμένη πολιτική της. Ως αναγκαίο κακό θεωρούν και οι πολίτες της Καβάλας όμως τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές μας, θεωρώντας πως η δραχμή ήταν το σενάριο της απόλυτης καταστροφής. Τη συμφωνία με τους δανειστές μας πώς τη βλέπετε, θετική, αρνητική? Μεταξύ των δύο κακών το μικρότερο κακό. Ήταν το μικρότερο κακό αυτό τελικά? Νομίζω ναι. Πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός πιέστηκε τόσο πολύ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κάθε φορά περισσότερο. Γιατί θέλουν κάποιοι από τους Ευρωπαίους να μας βγάλουν εκτός Ευρώπης? Έχουν συμφέροντα κι αυτοί. Βεβαίως. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση? Θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο? Δεν υπήρχαν, λέτε, επιλογές άλλες? Όχι. Η ευρώ, η δραχμή. Οπότε είστε έτοιμος να υποστείτε τη συμφωνία? Αναγκαστικά. Είστε αισιόδοξοι ότι θα ανοίξουν οι τράπεζες? Αν θα ανοίξουν θα είναι λάθος. Τουλάχιστον για ένα διάστημα. Για ένα διάστημα θα είναι λάθος. Γιατί όλος ο κόσμος θα παίζει να πάρει τα λεφτά του. Σας έδωσε ο κύριος τη σωστή απάντηση. Εννοείται. Ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Καλύτερη από αυτή. Πολλοί μιλάνε για δραχμή. Το ενδεχόμενο αυτό το αποκλείατε? Το αποκλείω. Το αποκλείω. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι θα ήταν χειρότερα? Εννοείται. Θα ήταν χειρότερα. Η κοινωνία αντέχει να υποστεί και αυτά τα μέτρα τώρα που βγήκανε? Αντέξαμε τόσα μέτρα και τόσα. Αυτά δεν θα αντέξουμε. Θα τα αντέξουμε και αυτά.